Πάμε στον οικονομέτρη αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Αδαλή, διότι από το πρωί είπαμε τρέχουν και ειδήσεις. Αυτά που έχουμε πει μαζί του για το πώς η Ευρώπη πυροβόλησε τα πόδια της αποτυπώνονται πια, έτσι. Δεν είναι μόνο πού θα βρούμε και σε τι τιμή θα το βρούμε. Είναι αυτή η ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Είναι από την άλλη ότι η Ρωσία ανακοινώθηκε ότι έχει πλεόνασμα στο δεύτερο τρίμηνο ρεκόρ 70,1 δις. Εδώ δεν έχετε εκπληξή. Τα έλεγε ο Αδαλής. Κερδίζει από τις εξαγωγές ενέργειας παρά τις κυρώσεις. Γλυκόπικρο το χαμόγελο, το καταλαβαίνετε. Και το ρούβλι εμφανίζεται και νόμισμα με τις καλύτερες επιδόσεις φέτος διεθνώς. Είναι πάρα πολλά. Σήμερα θα φοκάρουμε. Θα επικεντρώσουμε. Συγγνώμη, Περικλή και Θεμιστοκλή. Θα επικεντρώσουμε ακριβώς σε αυτό το τουρλουμπούκι της Ευρώπης. Καλημέρα, κύριε Αδαλή. Καλή σας μέρα, κύριε Σαχίνη. Εντάξει. Είστε από αυτούς που δεν είναι ευνηδιασμένοι. Όμως θέλω να σας ευνηδιάσω εγώ. Ωραία. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς γίνεται η σημαντικότερη οικονομία του πλανήτη μετά από δεκαετίες ενοποίησής της, 20 χρόνια κοινού νομίσματος, μνημόνια και σκληρές δημοσιονομικές πολιτικές για μια σειρά κρατών μελών, να επιτρέπει στον εαυτό της να είναι τόσο ευάλωτη και εξαρτημένη ενεργειακά? Πώς μπορεί αυτό το οικοδόμημα να είναι τόσο έθραυστο που όλα τα πλεονάσματά του να έχουν ξαναμειστεί? Πώς γίνεται αυτό? Για ποιο οικοδόμημα μιλάμε? Η Ευρωζώνη, γιατί μιλάω? Είναι οικοδόμημα. Τουλάχιστον 20 χρόνια με αυτό το αφήγημα προχωράμε. Δεν νομίζω. Αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο καταρρύπτεται αμέσως για οποιονδήποτε πάει έστω και μια εβδομάδα, δεν σας λέω ένα μήνα, να εργαστεί. Τι είναι οικοδόμημα αυτό? Αυτός είναι ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, ο οποίος πέφτει με το παραμικρό φύσιμα του ανέμου. Και προκειμένου να μην πέσει, κανένας δεν κινείται εκεί. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι οι γραφειοκράτες των Βρυξελών είναι εγκεφαλικά νεκροί. Και σας το λέω με τα πλήρη γνώσεις αυτού του οποίου υποστηρίζω εδώ και καιρό. Δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Και αν αποφασίσουν να κάνουν, το οικοδόμημα το οποίο λέτε έχει τόσο αργές διαδικασίες. Πρέπει να περάσουν επιτροπές, να πάει το θέμα από εδώ, από εκεί, να συνεδριάσουν αν θα κάνουν Eurogroup για το θέμα ή αν δεν θα κάνουν. Και αν θα κάνουν, τι θα πούνε και τι θα πούνε στον κόσμο ότι είπανε. Και θα πάει μετά το θέμα, αν πάει ποτέ στο Ευρωκοινοβούλιο, θα πάρθει μια απόφαση. Εν τω μεταξύ, το ζήτημα για το οποίο συζητάνε θα έχει ήδη γίνει, θα έχει ήδη θα έχει σημειωθεί αυτό το πράγμα για το οποίο συζητάνε να λύσουν. Και όταν τελικά πάρουν μια απόφαση, δεν υπάρχει και κανένας λόγος. Όσο εσείς το λέτε, κύριε Αδαλή, έχουμε σεισμική δόνηση εδώ. Ελάτε. Πρέπει να κλείσουμε? Όχι. Στη ροή θα έχουμε πληροφόρηση. Ελάτε. Ωραία. Το ζητούμενο είναι ότι να σας πω ένα τελευταίο παράδειγμα, ας το πούμε τώρα έτσι, το οποίο εμένα προσωπικά με κάνει έξαλλο. Είμαστε ή δεν είμαστε μια οικονομία? Δεν μιλάω για την Ευρωζώνη, μιλάω για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τρίτη οικονομία του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Να πάρουμε τα πράγματα, να δούμε πώς μας συμπεριφέρονται οι υπόλοιποι παίκτες. Να το πάρουμε λίγο από το φλέγον ζήτημα, να ξεκινήσουμε από πού θέλετε. Να πάρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, για τις μεγάλες ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διατυπώσει ότι κάνουμε αυτή τη στιγμή μια πράσινη μετάβαση. Και το ισχυρίζεται μέχρι τώρα. Αλλά δεν βγήκε κανένας αρμόδιος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μας εξηγήσει, καλά, αφού κάνουμε πράσινη μετάβαση, πώς είναι δυνατόν το 2021 να κάψαμε τον περισσότερο λιγνίτη από ποτέ? Πώς είναι δυνατόν φέτος μέσα σε ένα μήνα να κάψαμε όσο λιγνίτη δεν καίμε ποτέ σε ένα εξάμηνο? Τι είδος πράσινη μετάβαση είναι αυτό? Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει, επισήμως τουλάχιστον, ότι είναι κατά της πυρηνικής ενέργειας. Και έχει βάλει περιορισμούς μέχρι και στη Γαλλία, που είναι ένα πρότυπο χώρας, που το 71% της ηλεκτρικής ενέργειας παραγόταν πυρηνικά εργοστάσια. Παραγόταν, γιατί τη βάλαν και αυτοί μέσα στο ζυγό με ένα καπίστρι και το 71 πήγε να το κάνει 50. Και έχει εκεί προβλήματα. Άρα λοιπόν την αφήνει απ' έξω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε μαζί με την Αγγλία, πριν φύγει, μιλάμε η Αγγλία, πριν τον Brexit, να κλείσει αποθηκευτικούς χώρους φυσικού αέριου. Πείτε μου τώρα εσείς πού υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα?
αφού λέγανε ότι θα έχουμε μεταβατικό καύσιμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να κλείσει μεγάλα ενεργειακά πεδία όπως τον Γκρόνιγκεν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε με τα ενεργειακά πεδία της Ελλάδας και ειδικά εκεί σε εσάς στην Κρήτη. Για ποιο λόγο? Πού υπάρχει λογική σε αυτό? Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι θα παίρνουμε όλα αυτά τα χρόνια πετρέλαιο, φυσικό αέριο και λιγνίτες από τον, πώς το λένε, από τον Πούτιν και τα αγροτικά προϊόντα από τον Ερντογάν. Μάλιστα. Να πω εγώ όση ώρα μιλάτε ότι έχουμε μια πρώτη καταγραφή από το Ευρωμεσογειακό, βάθος 4 χιλιόμετρα, γι' αυτό έγινε αισθητός, είναι 4, ναι είναι επιφανειακός, είναι 4 από το Ευρωμεσογειακό, μπορεί να πάει λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, 20 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Ηρακλείου, 13 χιλιόμετρα ανατολικά από τις Άνω Αρχάνες, στις γνωστές σεισμογενείς περιοχές. Το επιφανειακό είναι αυτό που έδωσε τη μεγαλύτερη αίσθηση στον κόσμο, το λέω. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Συγγνώμη κύριε Δαλή, συνεχίστε. Όχι, τι συγγνώμη, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα για τον κόσμο, για όνομα του Θεού. Τώρα, κοιτάξτε, θα σας πιάσω λοιπόν ένα παράδειγμα σε αυτό το πλαίσιο, να δείτε πόσο ανήμπορη τελικά είναι αυτή η ένωση, την οποία εγώ δεν μπορώ να την πω όπως τα αποκαλεί ο κόσμος οικοδόμημα. Είμαστε εδώ που είμαστε. Και τελικά, ό,τι και αν πει κανένας, δημιουργείται ένα θέμα πριν δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, όταν ανακοινώθηκε ότι εν μέσω της τετραπλής κρίσης που διανύουμε, η Ρωσία, η Γκάζπρομ, ο Πούτιν, θα διακόψει πάνω από το μισό την ροή του Nord Stream 1. Μάλιστα. Καταρχάς αυτό ήταν ψευδές. Δηλαδή, οι ειδήσεις που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην καλύτερη περίπτωση, ας το πούμε, κρύβουν την αλήθεια, συνήθως αποτελούν fake news ή ψευδή στοιχεία. Διότι κάθε χρόνο τέτοια εποχή σε όλους τους αγωγούς ή διαχειριστές των αγωγών αποφασίζουν να κάνουν αυτό που λέμε service. Ναι, το μετά είναι όμως τι γίνεται, μετά τις 21. Σου λέει να το ξανανοίξει, εκεί είναι το θέμα. Προσέξτε, γιατί μισό λεπτό, τέλειωσα. Πού είναι το ψεύδος? Ο Πούτιν αποφάσισε να κάνει, πώς το λένε, τη διακοπή του αερίου και τη συντήρηση. Δεν το λένε, ότι δεν το αποφασίζει ο Πούτιν, διότι ο διαχειριστής του αγωγού είναι η Siemens. Η Siemens, εξ όσων γνωρίζω, έναν αιώνα είναι γερμανική εταιρεία. Η Siemens Energy είναι καρά γερμανική, που έχει την επιστασία ολόκληρου του αγωγού του Nord Stream και του Nord Stream 1, ας πούμε, που σε ενδιαφέρει. Η Siemens, οι Γερμανοί δηλαδή, αποφασίσαν να κάνουν τη συντήρηση. Τι θέμα προέκυψε λοιπόν? Όταν ξεκινήσαν, πετάχτηκε ο Καναδάς και είπε ότι ακούστε, επειδή οι στρόβιλοι στο Nord Stream 1 είναι δικιάς μου τεχνολογίας και επειδή εγώ συμμετέχω στις έξυπνες κυρώσεις, είναι μια σειρά από 12 κυρώσεις που κάποια στιγμή θα τις συζητήσουμε, αναγκαστικά θα τις συζητήσουμε, ίσως όχι φέτος, του χρόνου που θα απασχολούν όλο τον κόσμο. Πετάχτηκε ο Καναδάς και είπε ότι εγώ στα πλαίσια ότι δεν παρέχω τεχνολογία σε ρωσικές επιχειρήσεις, δεν θα φτιάξω τον στρόβιλο αυτόν, τον οποίο θέλετε να βγάλετε για συντήρηση. Αυτό ο Καναδάς έπρεπε να σκεφτεί ότι δεν είναι μια κύρωση απέναντι στη Ρωσία, διότι ο διαχειριστής του αγωγού είναι Γερμανοί. Αυτός που κάνει το σέρβις είναι Γερμανοί. Λέτε να μην το ήξερε ο Πούτιν αυτό? Το ήξερε φυσικά και το περίμενε να το διαχειριστεί. Και έκανε μέχρι ολόκληρη σύσκεψη ο Σόλτς μαζί με επιχειρηματίες Γερμανούς και Καναδούς για να βρουν μια λύση. Και την προηγούμενη Παρασκευή βρέθηκε μια λύση. Τι θα ήταν αυτή η λύση δηλαδή? Να κάνει λίγο τα στραβά μάτια ο Καναδάς, να δώσει τον αεροστρόβιλο αυτόν για να συνεχιστεί. Και ο Καναδάς συμφώνησε, λένε οι πληροφορίες οι δικές μου, ότι θα δώσουμε το στρόβιλο. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν είναι ουσιαστικά, δεν κατιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σάκο του μπόξ, όπου εκεί παίζουν ξύλο. Σωστό και μάλιστα, πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που λέτε. Ναι, όταν εδώ έρχονται και μας λένε ο Πούτιν κλείνει τον αγωγό. Ποιος Πούτιν κλείνει τον αγωγό? Η εταιρεία, η Gazprom, η οποία έχει έδρα την Ελβετία, δεν έχει στο συμβούλιο της μέσα και στη Ροσνεύ τον πατέρα του ευρωομόλογου, τον Ελβετό τραπεζίτη? Συγγνώμη δηλαδή τώρα. Τόσα χρόνια δεν τα είχαν μάθει στον Καναδά? Σαφώς και τα είχαν μάθει στον Καναδά. Αλλά στο πλαίσιο της άσκησης πίεσης κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και τις κατάντιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός σάκου του Μπόξ. Δεν έλαβε υπόψη κανένας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένας δεν την έλαβε υπόψη. Και να σας πω και κάτι. Το τρεις χειρότερο, ξέρετε ποιο ήταν, αφού βρίσκεται λοιπόν μία λύση και λέμε ότι εν πάση περιπτώσει θα συνεχιστεί το, ας το πούμε έτσι, παροχή φυσικού αερίου και θα προχωρήσει λίγο παρακάτω η Γερμανία, έρχεται νέος εκβιασμός. Βγαίνει ο ίδιος ο Ζελένσκι από την Ουκρανία και τι λέει. Πάνω κάτω αυτό τον επαναλαμβάνει τον εκβιασμό στις αρχές Μαΐου που έκανε. Ότι αν ο Καναδάς δώσει το στρόβιλο και συνεχίσει τον Nord Stream 1 να παρέχει το 100% των δυνατοτήτων του από τις 21 του μηνός και μετά, τότε εγώ θα διακόψω την παροχή φυσικού αερίου από τους δικούς μου αγωγούς. Οι οποίοι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πολύ μεγαλύτερης ικανότητας μεταφοράς από το σύνολο του Nord Stream 1 και του Nord Stream 2 που έχουν αθρηστικά 110 BCM, το ουκρανικό δίκτυο μπορεί να παρέχει 135 BCM. Μάλιστα. Άρα η Ευρώπη είναι σαν μπαλάκι του Big Bang αυτή τη στιγμή. Προσέξτε τώρα όμως να δείτε. Η Ευρώπη γιατί αφισβητώ εγώ όλα αυτά και έχουμε βγει όλοι έξω από τα ρούχα μας. Η Ευρώπη λέει θα καλύψω τις ανάγκες μου από αμερικάνικο LNG. Μάλιστα. Μα πώς θα τις καλύψεις αφού έχουμε ήδη μια έκρηξη που έκοψε το 20% των εξαγωγών από το Freeport, το Τέξας, τη ρεβιθούσα του Τέξας δηλαδή, και έρχεται και έκρηξη σε άλλη εταιρεία την προηγούμενη εβδομάδα, η οποία είναι νούμερο ένα, σαφώς μεγαλύτερες ικανότητες, η οποία ζητά προστασία από τον πρόεδρο Biden, διότι υπό αυτές τις συνθήκες και με αυτά τα πέναλτι τα οποία πληρώνει και με τη ζημιά τώρα δεν μπορεί να εξάγει. Δηλαδή θα έχουμε νέο επεισόδιο και νέο κύκλο αυξήσεων αν πραγματοποιηθούν αυτά τα οποία λέει η νέα εταιρεία της οποίας εγκαταστάσεις άρπαξαν φωτιά πάλι πριν μερικές μέρες. Άρα λοιπόν εδώ εμείς τι ακριβώς βοήθεια είχαμε από την Αμερική όταν μας έλεγε ότι μη στεναχωριέστε για το ρωσικό φυσικό αέριο θα σας δώσω εγώ, αφού τώρα φαίνεται ότι δεν μπορεί να μας δώσει. Άρα τι να κάνουμε εμείς τώρα, να πάμε πού αυτή τη στιγμή. Προσέξτε τώρα, να πάτε κύριοι στο Κατάρ. Έρχεται το Κατάρ και τι λέει στην Ευρώπη, τι είναι το Κατάρ. Το Κατάρ είναι, τι να σας πω, σε μια έκταση, δηλαδή κανονικά, επιτρέψουν την έκταση, έπρεπε να τους είχαμε και τη σφαλιάρα τώρα αυτούς. Ειδικά με όσα έχουν κάνει οι Καταριανοί. Και γιατί οι Καταριανοί έχουν θέσεις μέσα στη Ροσνεφτ, στο Δέλτα Σίγμα, δύο θέσεις της Ροσνεφτ. Λοιπόν, δεν τα σκέφτεται κανένας αυτά και πάνε στους Καταριανούς. Λένε οι Καταριανοί, ακούστε, εμείς είμαστε με τους Ασιάτες τόσα χρόνια, έχουμε συμβόλαια με τους Ασιάτες, αλλά εάν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τους δώσουμε, να σας δώσουμε φυσικό αέριο, μπορούμε να κλέψουμε από τους Ασιάτες και να δώσουμε σε εσάς το φυσικό αέριο, αρκεί να υπογράψετε μακροπρόθεσμα συμβόλαια, δηλαδή πενταετίας, εξαετίας, εφταετίας. Άλλος εκβιασμός από εκεί. Μισό λεπτό. Δηλαδή, δεν μπορείς να μας δώσεις τώρα που το χρειαζόμαστε. Αλλά όμως, άμα στο κάνουμε πενταετή συμβόλαιο, μπορείς να μας δώσεις. Μάλιστα. Λοιπόν. Βάλτε και την ισοτιμία δολαρίου ευρώ ένα προς ένα, που σημαίνει ακόμη και αν μας δώσουν το υγροποιημένο Αμερικάνι, θα πάει και παραπάνω μέσα εκεί σε όλα τα άλλα. Έχω λίγο μια έτσι λίγο διαφορετική άποψη. Ναι. Ασχολούμενος επί 25 χρόνια με το hedging, δηλαδή την αντιστάθμιση κινδύνου. Ξέρετε, κάθε πράγμα που σου συμβαίνει. Και γι' αυτό είμαι εκνευρισμένος με αυτά που δεν κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε πράγμα που σε συμβαίνει, όσο κακό και αν είναι, πάντοτε έχει και την καλή του πλευρά, την πλευρά της ευκαιρίας. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο. Δηλαδή τι έγινε τώρα, εντάξει. Δεν το περιμέναν κάποιοι ότι θα χρησιμοποιήσει η Fed την πολιτική των επιτοκίων και θα πάει προς ένα ισχυρό δολάριο. Δεν το περιμέναν. Τι κάνανε γι' αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα ψάχνονται. Ακόμα δεν θα αποφασίσουμε τον άλλο μήνα τι θα κάνουμε τα επιτόκια. Εδώ ο κόσμος καίγεται και αυτοί θα αποφασίσουν τον άλλο μήνα. Μα κύριε Αδαλή, το 8 τους ενεργειακούς κραδασμούς η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρόφησε. Τώρα δεν μπορεί και να σας ρωτήσω, μιας και το θίξατε και κάτι ακόμη. Ναι. Αυτό το πολύ δυνατό δολάριο δεν είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν να αντιμετωπίσουν οι αναδυόμενες αγορές μέσα σε μια κρίση ενεργειακή, διατροφική και πρώτων υλών. Η Σρι Λάγκα ήταν η πρώτη. Έχει Σαέλ, Σαλβαντόρ, Παναμά, Γκάνα, Αίγυπτο, Πακιστάν. Ακολουθούν. Θα είναι πολύ στα φρέσκια γι' αυτά. Αν θα προλάβουμε να συζητήσουμε. Δεν θα προλάβουμε, γι' αυτό σας ρωτάω έτσι πολύ γρήγορα. Και αυτές δεν έχουν θέμα αυτή τη στιγμή. Και φυσικά από την έλκη αμερικανική οικονομία. Προσέξτε. Πόσο μπορεί να ανεχτεί θετικά πραγματικά από πληθωρισμένα επιτόκια. Άκουγα προηγουμένως τον κύριο Μπασιά, ο οποίος είπε κάτι πολύ σωστό για εμάς τους οικονομέτρες, για το τι συμβαίνει όταν ανεβαίνει ή πέφτει ένα λεπτό η συναλλαγματική ισοτιμία στην ενέργεια. Έχει απόλυτο δίκιο ο άνθρωπος.
Αλλά αυτά είναι μια πλευρά του νομίσματος. Όταν σαφώς λοιπόν εδώ έχουμε το εξής, ότι έχουμε ένα πανίσχυρο πλέον δολάριο και ένα ευρώ, το οποίο εδώ μας έλεγαν ότι δεν υποτιμάται, υποτιμάται μια χαρά από ό,τι βλέπουμε. Αυτό έχει σαφέστατα μια επίδραση αυτόματη πάνω στις τιμές των τιμών της ενέργειας, των καυσίμων, τα πάντα. Γίνονται πιο ακριβά για μας. Για ποιο λόγο? Γιατί όλα αυτά διαπραγματεύονται παγκοσμίως σε δολάρια. Έτσι, αυτομάτως. Όμως αυτό δεν πρέπει να καθόμαστε σαν τις μυρολογίστρες στα σκαλοπάτια και να κλαίμε το νεκρό επειδή πέθανε, διότι στην οικονομία πάντοτε υπάρχουν λύσεις, αρκεί να μπορέσεις να τις προγραμματίσεις και να τις τρέξεις. Βγαίνει λοιπόν προχθές ο Μακρόν και λέει, κάνει μια εξαγγελία, την οποία λέει θα αναφερθώ αύριο, και τελικά την έκανε χτες και στο Twitter αλλά και στον τύπο. Και τι λέει? Νέο πρόγραμμα. Choose France. Επιλέξτε Γαλλία. Και αφού αποκαλύπτει μια σειρά επενδυτών που πήγαν από άλλες χώρες στη Γαλλία, μεταξύ των οποίων και Βιετναμέζοι, οι Βιετναμέζοι δηλαδή φεύγουν από το Βιετνάμ και πάνε και επενδύουν στη Γαλλία σε αυτοκίνητα, αυτοκινητοβιομηχανία, και με μια σειρά μεγάλων επενδύσεων, τι τους λέει στην ουσία? Ότι εγώ ξεκινάω πρόγραμμα επαναβιομηχανοποίησης της Γαλλίας. Γιατί? Διότι τότε ο άνθρωπος μίλησε με τους συνεργάτες του και είπε ότι τώρα είχα ένα σύνολο παραγόντων που μου επέτρεπε να κάνω, ας το πούμε, ένα restart στη βιομηχανία μου και να την ενισχύσω. Αλλά τώρα, έτσι όπως έχει γίνει με το δολάριο, επειδή το ευρώ είναι φθηνό και ελκυστικό, μπορώ να ξεκινήσω μια νέα καμπάνια για αύξηση της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας, λόγω του ότι ως χώρα το ευρώ είμαι ελκυστική. Και το έκανε χθες, κύριε Σαχίνη. Αντέδρασε. Choose France. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, η Γαλλία, είμαι σίγουρος ότι θα είναι η πιο κερδισμένη. Άρα, πού θέλω να καταλήξω? Ότι όταν κάτι είναι πάρα πολύ κακό στην οικονομία, πάντοτε από κάτω έχει ευκαιρίες και είναι κάτι πολύ καλό. Ποιος όμως πολιτικός είναι αυτός που μπορεί να αντιδράσει ακαριαία και να προτείνει λύσεις? Ποιος είναι αυτός? Εγώ στην Ελλάδα δεν ξέρω κανένα. Αν μιλήσουμε για την Ελλάδα. Κύριε Αδαλή, για πείτε μου λίγο, επειδή συμφωνήσαμε ότι και οι αναδυόμενες αγορές έχουν πρόβλημα, δεν είναι μόνο η Σρι Λάνκα, η οποία παρότι έφυγε ο πρόεδρος, έχει απαγόρευση κυκλοφορίας, τώρα θα έχει μακελιό ακόμη και πείνα. Και έρχονται και πολύ μπροστά. Και έχει και κόσμο και χώρες άλλες που έρχεται πείνα. Και στην Ευρώπη πείνα. Πού πάμε επισητιστικά? Εδώ τώρα να πούμε μερικά στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμα να τα πούμε, διότι κάποιοι αμφισβητούν ότι υπάρχει επισητιστική κρίση. Ακούστε με λοιπόν. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία είναι από τις 30 Ιουνίου του 2022, δείχνουν, είναι πολύ πρόσφατα δηλαδή, δείχνουν κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία πρέπει να ξεθολώσουμε λίγο αυτή την ατμόσφαιρα που δημιουργούν κάποιοι, ότι ρε παιδιά, αυτό δεν μας αφορά εμάς, δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αφορά την Ελλάδα, αφορά κάποιες χώρες γνωστές και μη εξαιρετές. Ακούστε. Ο δείκτης αγροτικών τιμών στις 30 του μήνα ήταν κατά 34% υψηλότερο σε σύγκριση με τις αρχές του 2021. Αυτό είναι μια τρομακτική αύξηση. Ειδικά αν δούμε και αναλύσουμε αυτές τις τιμές, τα δεδομένα σωστά, βλέπουμε ότι το καλαμπόκι και το σιτάρι εμφανίζουν υψηλότερες τιμές κατά 47% και 42%. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που δεν μας αφορά εμάς. Αφορά όλο τον πλανήτη αυτό. Όλο τον πλανήτη αφορά. Τώρα, από αυτά τα δεδομένα προκύπτουν κάποια στοιχεία, τα οποία σας τα καταθέτω σήμερα για πρώτη φορά, ότι σε αναήπειρο από το 70% των χαμηλών εισοδημάτων έως το 94% των χαμηλών εισοδημάτων από χώρα σε χώρα αντιμετωπίζουν υψηλό πληθωρισμό τροφίμων, ο οποίος είναι μεγαλύτερος του 8, 9 και 10%. Το δεν μας αφορά εμάς, λέτε, επειδή είμαστε η Ευρωζώνη, οι πλούσιοι, δεν αφορά την Αμερική, σαφώς και την αφορά. Ένα άλλο στοιχείο. Δεν είναι όλα αποτέλεσμα του πολέμου της Ουκρανίας με την, Ρωσία. Με τη Ρωσία. Η Σρι Λάνκα δεν είχε απολύτως καμία σχέση με αυτό το πράγμα.
Ναι, αλλά στη Σριλάνκα που ο κόσμος ναι. πεινούσε. Με ακούτε? Έκανε διακοπή όμως, δεν άκουσα. Λέω, στη Σριλάνκα που ο κόσμος πεινούσε, η ηγεσία εκεί πέρα έβαζε μπροστά πράσινα σχέδια. Το ξέρετε αυτό? Οι άλλοι δεν είχαν να φάνε. Αυτό το έχω γράψει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πώς την πάτησε ο Ραντζαπάξα? Εμπιστεύτηκε ως σύμβουλο μια γνωστή παγκοσμίως ακτιβίστρια πράσινη από εδώ και από εκεί, η οποία έχει κάποιες καλές θέσεις, ας πούμε, για τους σπόρους. Αλλά από εκεί και πέρα εισηγήθηκε ένα σχέδιο στις αρχές του 18, και με βάση αυτό το σχέδιο που του εισηγήθηκε η Ινδία ακτιβίστρια, η Βαντάνα Σίβα, αν το προφέρω σωστά το όνομά της, Βαντάνα Σίβα πρέπει να λέγεται, η οποία του είπε αυτά, τα υιοθέτησε, και βγήκε αυτός και είπε το 2018 στο Guardian ότι εγώ θα κάνω την, πώς το λένε, την Σριλάνκα, την πλουσιότερη χώρα της περιοχής. Ακούσε τι είπε και ποια ήταν τα σχέδιά του. Να μετατρέψει την ενέργεια με μονολυθική πήγη στο ρήγμα, μόνο από ΑΠΕ, δηλαδή 100% ΑΠΕ και κατάργηση λιγνίτη, φυσικού αερίου, πετρελαίου, τίποτα, μόνο ΑΠΕ, και το 100% της αγροτικής παραγωγής θα προέρχεται από βιολογική καλλιέργεια. Όπως επίσης θα αυξήσει πάρα πολύ τα βιοκαύσιμα, και με αυτά τα βιοκαύσιμα θα επενδύσει και θα βοηθήσει τους κτηνοτρόφους εκεί. Λοιπόν, με συγχωρείτε πολύ, ήταν όριμο φρούτο. Όταν ήρθε η πανδημία και είχε βάλει μπροστά αυτά τα σχέδια η χώρα του, δεν είχε καμία ασπίδα. Και γι' αυτό ήταν πάρα πολύ ευάλωτη το 2021, και έφτασε ένα σημείο να φάει πρώτα τα συναλλαγματικά της αποθέματα. Για να σας δώσω πριν πέσει η Σριλάνκα, είχε ένα ληξιπρόθεσμο χρέος 24 δις και στα ταμεία της είχε 50 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια. Δεν ήταν τίποτα για να πέσει. Και για να φανταστείτε, η οικογένεια Ραντζαπάξα είναι οι ήρωες του πολέμου του εμφυλίου που κατατρόπωσαν τους αντάρτες Ταμίλ και απέκτησαν την εξουσία. Εντάξει, δηλαδή, με τον ηρωισμό όμως ο κόσμος δεν τρώει, ξέρετε. Ο κόσμος δεν τρώει, μα δεν είναι θέμα ηρωισμού. Δηλαδή, πού θέλω να καταλήξω, τη Σριλάνκα είχε 0,001% σχέσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Τίποτα δηλαδή. Απολύτως τίποτα. Αλλού ήταν οι εμπορικές της σχέσεις, ήταν σε τελείως άλλους δρόμους. Φαινόταν από μακριά ότι αυτό το πράγμα στη Σριλάνκα θα έρθει, και μάλιστα το είχα αναφέρει αρχές Μαρτίου σε μια λίστα με χώρες, καλή ώρα αυτό που θα κάνουμε τώρα, που κινδυνεύουν. Λοιπόν, άρα δεν πρέπει κάποιοι να μπερδεύουν τα πράγματα και να λένε ψέματα και να παραπληροφορεί τον κόσμο. Ποιες χώρες έρχονται κατά την εκτίμησή σας? Αυτές φαίνονται εδώ τώρα οι χώρες οι οποίες... καταρχάς υπάρχει μία αντίδραση από τον ΟΗΕ και από... έχει βρει χρήματα, χρηματοδοτούν και άλλοι. Επιτέλους δίνει λεφτά και η Παγκόσμια Τράπεζα γι' αυτό. Οι χώρες, να ξεκινήσουμε από κάτι κοντινές, που είναι πολύ κοντά στην επιστημιστική κρίση, αλλά πήραν μια παράταση για το παιχνίδι, είναι η Αίγυπτος. Υπάρχει πρόβλημα με την Αίγυπτο. Πήραν τώρα 500 εκατομμύρια δολάρια για ένα έργο επίγουσας υποστήριξης επιστημιστικής ανθεκτικότητας, έτσι ονομάζεται το project, για τα φτωχά και τα ευάλωτα νοικοκυριά, για να έχουν πρόσβαση σε ψωμί και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της χώρας σε κρίση τροφίμων κτλ. Και πάνω απ' όλα να γίνουν επιτέλους στην Αίγυπτο κάποια έργα βελτίωση του αγροτικού και του κτηνοτροφικού τομέα. Από εκεί και πέρα, για τις γύρω-γύρω, εδώ λέω, θα αρχίσω να λέω σε εμάς, πρόβλημα έχει την Ισία. Υπάρχει πρόβλημα εκεί πέρα, και μάλιστα το μεγαλύτερο εντοπίζεται στις εισαγωγές σιταριού. Αν θέλουμε, ας πούμε, να πούμε για την Νότια Αφρική, υπάρχει μία σειρά από χώρες, στις οποίες είναι ένας κατάλογος μεγάλος, οι οποίες αυτές οι χώρες, οι περισσότερες, έχουν σχέση με τους εμπορικούς δρόμους, αγροτικές εφοδιαστικές αλυσίδες με την Ουκρανία και την Ρωσία. Και την Λευκορωσία και την Ρωσία. Άλλες χώρες οι οποίες, για να σας πω τη λίστα, αυτή τη στιγμή τρέχουν προγράμματα υποστήριξης, γιατί το είδαν ότι δεν πάνε καθόλου καλά, είναι το Μπαγκλαντές,
όπου πρόσφατα πήρε 88 εκατομμύρια για τη χρηματοδότηση για τους πτηνοτρόφους γαλακτοπαραγωγούς που τίναζε την μπάνκα στον αέρα εκεί πέρα, το Μπουτάν, το Τσάντ, το οποίο αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει εκεί και τα ποσά τα οποία δίνονται δεν επαρκούν. Δεν νομίζω ότι το Τσάντ θα μπορέσει να ξεφύγει από... Άρα την, Φουντώνη, έχω εδώ ερωτήματα πολλά, δεν προλάβουμε γιατί έχουμε μάσα κατσοσισμός τώρα, τι να κάνουμε. Λένε κάποιοι θα επηρεάσει, κύριε Αδαλή, την Ευρωπαϊκή Ένωση για έναν, για δύο ή για πέντε χειμώνες η κατάσταση αυτή. Πώς το βλέπετε, λέει. Τους πρώτους δύο τους, μιλάμε για την επιστημιστική κρίση τώρα. Όχι, ενεργειακό, ακρίβεια και τρόφιμο, όλα μαζί. Αυτό, όπως είχα γράψει από το 2020, ότι αυτό θα πάει μέχρι το 2024 ως οικονομικό φαινόμενο, ως κρίση από εκεί και πέρα. Και πρωταρχικό ρόλο παίζει ειρήνη. Αν δεν έχουμε ειρήνη, ξεχάστε το. Δηλαδή, θα βγουν καινούργιες αιστείες πολεμικές. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν τα ακούω να λέγονται, λέγονται συγκεκαλυμμένα, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, ωραιοποιημένα. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε πρώτα ξεχωριστά και μετά συνδυαστικά, γιατί στο τέλος της ημέρας όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν ένα αποτέλεσμα συνδυαστικό το οποίο κανένας δεν το βλέπει. Ή το βλέπουν συνολικά σαν νούμερο, που και αυτό είναι λάθος, ή το βλέπουν τμηματικά στο κάθε ένα, ενέργεια, αγροτικός τομέας, κτηνοτροφία, μεταφορές, το βλέπουν τμηματικά και δεν βγαίνει νόημα. Δηλαδή, να σας πω, όταν αυτή τη στιγμή λέμε ότι έχουμε πρόβλημα στην κτηνοτροφία, που ξεκίνησε, από τα λοιπάσματα δεν ξεκίνησε. Από το Μάιο του 20 δεν χτυπούσαμε το καμπανάκι ότι υπάρχει πρόβλημα στα λοιπάσματα. Τα πράγματα λοιπόν είναι εκεί. Απλά, δηλαδή η Ρωσία και η Λευκορωσία είναι σημαντική εξαγωγή λοιπασμάτων. Και οι δυο μαζί, για τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, γιατί και αυτή η Λευκορωσία στις κυρώσεις, περίπου το 40% των καλλιούχων λοιπασμάτων διεθνώς είναι οι προμηθευτές αυτές οι δύο χώρες. Επίσης το 17% των σύνθετων λοιπασμάτων και το 15% των αζωτούχων λοιπασμάτων. Συγγνώμη τώρα, δηλαδή, αυτό όταν πούμε κυρώσεις και τους βγάλουμε αυτούς από την παγκόσμια αγορά, πού θα υποκαταστήσουμε όλο αυτό το πράγμα. Και επειδή είμαστε δίπλα εμείς και παίρναμε από αυτούς οι Ευρωπαίοι, τη μερίδα του λέοντος, από πού θα βρούμε δηλαδή τέτοιες ποσότητες να αντικαταστήσουμε. Πείτε μου, από πού θα υπάρχει κανένα σχέδιο. Όχι. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Γι' αυτό και επειδή δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, πάμε κατά διαόλου. Τώρα, πώς όλο αυτό το πράγμα θα εξελιχθεί. Θα εξελιχθεί σίγουρα άγρια και την επόμενη και την μεθεπόμενη χρονιά. Υποθέτουμε ότι σε αυτή τη διετία θα πάμε για ειρήνη, διότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία, δεν μπορεί να υπάρξει σχεδιασμός για την παγκόσμια οικονομία ή για περιφερειακές οικονομίες, εάν δεν υπάρχει ειρήνη. Ένα άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι σήμερα που μιλάμε, που είναι πεσμένες οι τιμές του βαρελιού, το Brent έπεσε για δεύτερη φορά μέσα σε 8 μήνες στα χαμηλά και σημειώνουμε ένα μήνα αυτή τη στιγμή πτώση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent έχει πέσει εκεί χαμηλά, αλλά δεν μεταφράζεται αυτό στην Αγγλία. Το έχετε παρατηρήσει. Σωστό αύτο. Και έχει πέσει ενώ ψηλή τη ύφεση. Γιατί είναι αυτή. Συγγνώμη, 25 δολάρια έπεσε το βαρέλι. Μάλιστα. Από 125 είναι 99. 100 το πρωί που κοίταξα πριν, μιλήσουμε. Άρα. Δεν θα έπρεπε. Ένας μήνας είναι. Δεν θα έπρεπε να έχει μεταφερθεί στα τλίστ. Και αυτό το είχα προβλέψει σε άρθρο ότι προσέχτε την αγορά των δηληστηρίων. Εκεί παίζεται άλλο άγριο παιχνίδι. Τα δηλισμένα προϊόντα. Άλλο η τιμή. Θα αυτονομηθεί η τιμή του βαρελιού σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από τα δηλισμένα προϊόντα. Και θα έχουμε πρόβλημα με τον ντίζελ, ορίστε. Λοιπόν, τώρα, δηλαδή, μέσα σε αυτές τις τιμές υπάρχει κάτι το οποίο είναι πολύ σκληρό. Είναι τα war premiums. Είναι τα πολεμικά ασφάλιστρα κινδύνου, τα οποία ακόμα και σήμερα στα 100 δολάρια, 14 με 16 δολάρια είναι η τιμή πάνω λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ας το πούμε έτσι, με τη Ρωσία. Αυτά είναι, ψάχνει κανένας να βρει παραπάνω. Ακόμα λοιπόν και αν ο πόλεμος σταματήσει αύριο, οι υπολογισμοί δεν είναι ότι θα πάει εκεί που ήταν το 19, δηλαδή στα 50-55 δολάρια, αλλά θα πάει στα 70 δολάρια. Ενώ πρέπει να είναι 50-55-60.
Πώς θα πάει εκεί, όταν λύσουμε το θέμα του ελλείμματος μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Εδώ κοροϊδευόμαστε τώρα. Λοιπόν, τι να σας κάνω τώρα, θα τα λέγαμε περισσότερο. Καλά είναι όμως και αυτά που ακούσαμε σήμερα. Μάλλον προκάλεσαν σεισμό. Λοιπόν. Θέλω ένα δευτερόλεπτο να σας πω κάτι. Όλα αυτά, δηλαδή το έλλειμμα, καθώς και ο Biden που πάει αύριο στη Σαουδική Αραβία. Ναι. Αυτά είναι άλλη μια παράτα επικοινωνιακή, ότι να κάνω και αυτό πάνω από στους Σαουδάραβες να αυξήσουν παραπάνω την ποσότητα. Ενώ ούτε οι Σαουδάραβες, ούτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μπορούν να αυξήσουν παραπάνω την παραγωγή του σε πετρέλαιο. Λειτουργούν στο όριο της. Ουδέποτε η Σαουδική Αραβία παρήγαγε ποτέ πάνω από 12,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και αυτή τη στιγμή παράγει 11 με 11,2. Δεν έχει δυνατότητα να βοηθήσει αυτή τη στιγμή. Τώρα ας βγάλει ο κόσμος τα συμπεράσματα μόνος του γιατί γίνονται όλα αυτά. Γιώργος Αδαλής, θα ξαναπούμε μαζί του. Τον ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα, ευχαριστώ. Κύριε Αδαλή, να είστε καλά.